Στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας θα φτάσει η κυκλοφοριακή μελέτη για την συνοικία της Παναγίας που αφορά τον κανονισμό στάθμευσης. Μετά από ανάλυση, ερωτήσεις και απαντήσεις, ο κανονισμός εγκρίθηκε από το Τοπικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Διευκρινήσεις έδωσαν ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Μουμτσάκης αλλά και ο Πρόεδρος των Κατοίκων της Παναγίας Φώτης Λαζαρίδης. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν 10 από τα 15 μέλη του Τοπικού Συμβουλίου. Πιστεύω κι εγώ ότι είμαστε δύο βήματα μπροστά από τη στιγμή που ο κανονισμός για τη στάθμευση στη Χερσόνησο της Παναγίας πέρασε το πρώτο εμπόδιο που ονομάζονταν Τοπικό Συμβούλιο και το δεύτερο εμπόδιο που ήταν η ποιότητα ζωής. Αύριο θα συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή, έτσι ώστε, αν όλα πάνε καλά, που πιστεύω ότι θα πάνε καλά και αύριο, να μπορέσουμε την Δευτέρα που μας έρχεται να το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί να πάρουμε την τελική απόφαση για αν θα εφαρμόσουμε τον κανονισμό της στάθμευσης ή όχι τη Χερσόνησο της Παναγίας. Να σας πω ότι όλο αυτό το διάστημα, τα τελευταία 4 χρόνια, και μελέτες έγιναν και διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συζητήσαμε με επιστήμονες πάνω στο είδος αυτό και έχουμε καταλήξει σε αυτόν τον κανονισμό στάθμευσης. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της Χερσονήσου. Αυτό θα σημαίνει καλύτερη ποιότητα ζωής και παράλληλα όμως και προστιθέμενη αξία στα υπάρχοντα μαγαζιά που υπάρχουν στη Χερσόνησο της Παναγίας. Νομίζω ότι θα βελτιωθεί κατά πολύ η κατάσταση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Η Χερσόνησο της Παναγίας είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι του Δήμου μας. Έχει τη δική του ιστορία στο πέρασμα των χρόνων. Φιλοξενεί τουρίστες όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα. Και προσπαθούμε να καλυτερέψουμε το κομμάτι της Χερσονήσου μας. Είναι ότι πρόκειται για έναν κανονισμό στάθμευσης, όχι απαγόρευση εισόδου οχημάτων. Γιατί ακούστηκε και αυτό. Δηλαδή, στη Χερσόνησο θα μπορούν να μπαίνουν τα αυτοκίνητα όλων, όμως για μια μικρή στάση, αν χρειαστεί, θα μπορούν να σταθμεύουν μόνο τα αυτοκίνητα των μονίμων κατοίκων. Εάν έχουν βέβαια όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Από εκεί και πέρα, εκτός από την στάθμευση των μονίμων κατοίκων, σε συγκεκριμένες θέσεις όπου δεν θα εμποδίζεται η κυκλοφορία των άλλων αυτοκινήτων, υπάρχει πρόβλεψη να σταθμεύουν τα δίκυκλα, ανεξάρτητα αν ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους ή κάποιους άλλους, σε όλους δηλαδή, είναι ελεύθερη στάθμευση των δικύκλων στους τρεις όρους στάθμευσης δικύκλων που υπάρχουν, αλλά και μέσα στα στενά της Χερσονήσου, όπου βέβαια δεν υπάρχει απαγορευτική σήμανση και όπου βέβαια δεν εμποδίζουν την κίνηση των αυτοκινήτων. Υπάρχει πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες από τον νόμο θέσεις στάθμευσης για αυτά τα άτομα. Υπάρχει πρόβλεψη για τους συνοδούς ατόμων μεγάλης ηλικίας. Γνωρίζετε ότι εδώ στην Χερσόνησο της Παναγίας κατοικούν πολλά άτομα μεγάλης ηλικίας, δεν μπορούν να συντηρηθούν, χρειάζεται κάποιος να τους κάνει τα ψώνια, χρειάζεται κάποιος να τους βοηθήσει στις δουλειές του σπιτιού. Με μια ειδική κάρτα θα μπορεί κάποιος να σταθμεύει για λίγο και να βοηθάει αυτά τα άτομα. Και γενικά πιστεύω ότι έχουν προβλεφθεί όλοι οι παράμετροι που θα κάνουν πιο λειτουργικό αυτό τον κανονισμό.